Τώρα θα πάμε στο τοπικό ποδόσφαιρο και στην ομάδα του αθλητικού ομίλου την Μπακίου, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Έχουμε λοιπόν σήμερα κοντά μας τον προπονητή της ομάδος, τον κύριο Νίκο Σουτζή. Κύριε Σουτζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και τον αρχηγό βέβαια και βασικό στέλεχος της ομάδας, τον Νίκο τον Κουρουθιανάκη. Καλώς ήρθατε και οι δύο, και θα έλεγα, coach, να ξεκινήσουμε έτσι κάνοντας ένα μίνι απολογισμό της φετινής προσπάθειας, της επιτυχημένης όπως αποδεικνύεται προσπάθεια της ομάδας. Πού θα μπορούσαμε να σταθούμε? Ναι, πετυχημένη σε μια δύσκολη σεζόν για εμάς. Το καλοκαίρι με τα θέματα που είχαμε με το Μητρό. Δύσκολη χρονιά από την αρχή, τα καταφέραμε όμως, ο στόχος επιτεύχθη και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει, Νίκο, και στις τάξεις των ποδοσφαιριστών, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, διότι είχαμε κάποια θέματα και την αρχή αργήσαμε να μπούμε στο πρωτάθλημα λόγω κάποιας εμπλοκής που είχαμε με το Μητρό. Τα καταφέραμε όμως και είμαστε τώρα εδώ, πρωταθλητές, όπως αξίζαμε. Μία δικαστική διαμάχη, μία αμφίρροπη κατάσταση στο ξεκίνημα πραγματικά του πρωταθλήματος, όπου ξεκινήσατε χωρίς αγώνες εσείς, περιμένοντας έτσι την εξέλιξη αυτή τη δικαστική. Ωστόσο, δείξατε στην πορεία, μπήκατε στο πρωτάθλημα και δείξατε ότι πραγματικά αξίζετε, και αυτό φαινόταν από την πορεία που τραβήξατε στη συνέχεια. Πραγματικά, διψασμένοι, ήμασταν πολύ διψασμένοι. Μας πείσμωσε όλο αυτό, αυτά που ακούγαμε γύρω-γύρω. Εμένα, τους ποδοσφαιριστές, τη διοίκηση, στον κόσμο, νομίζω μας έδεσε περισσότερο. Αργήσαμε να μπούμε, μπήκαμε όμως δυναμικά, αποφασιστικά, και νομίζω ότι όλο αυτό μας έβγαλε στα ανοιχτά που λένε και καταφέραμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας. Σωστά. Νίκο, μπορεί να αργήσατε να μπείτε σε αγωνιστικό επίπεδο, ωστόσο υπήρξε η προετοιμασία. Έτσι, εσείς είχατε ξεκινήσει προκειμένου να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του πρωταθλήματος και το δείξατε αγωνιστικά. Κανονικά ξεκινήσαμε, κανονικά η ομάδα. Όμως κάποια στιγμή. Άλλοι παίζανε και εμείς συνεχίσαμε την προετοιμασία. Όμως εκεί έγινε μια τρομερή διαχείριση και από το Συμβούλιο και από τον προπονητή μας και από κάποια παιδιά που είμαστε εκεί, τους αρχηγούς. Κρατήσαμε την ομάδα δεμένη. Προσπαθήσαμε και μέσω του κ. Νίκου οι προπονήσεις μας να είναι πιο ευχάριστες, να υπάρχει πάθος, να υπάρχει η πίεση που πρέπει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάθε μέρα να περιμένουμε, να είμαστε αισιόδοξοι και εν τέλει να μπούμε έστω και καθυστερημένοι, αλλά μπήκαμε με μεγάλη δίψα. Μεγάλη δίψα, γιατί ήμασταν πάρα πολύ πίσω. Σωστά, και αυτό φάνηκε μετά στον αγωνιστικό χώρο, η δίψα σας για την επιτυχία και για την πορεία της ομάδας. Κλειδιά, κύριε Σουτζή, στην επιτυχία αυτή υπάρχουν σε ό,τι αφορά... Σε μια επιτυχία υπάρχουν κλειδιά. Το βασικότερο κλειδί της επιτυχίας είναι ότι ήμασταν μια οικογένεια. Το καλοκαίρι που πήγα στην ομάδα, όταν φτιάχναμε την ομάδα και χτίζαμε αυτό το οικοδόμημα, το πράγμα που θέλαμε να κάνουμε είναι να έχουμε καλά παιδιά στην ομάδα. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ, έβγαινε προς τα έξω. Υπήρχε σεβασμός απέναντί μου στον αγωνιστικό χώρο, απ' έξω ήμασταν φίλοι και όλο αυτό νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Νίκο, φαντάζομαι ότι αυτό που λέει ο coach το βιώνετε κι εσείς, αυτό που λέμε καλά αποδυτήρια, έτσι, κι εσύ ως έμπειρος πλέον στα γήπεδα, το ξέρεις καλά. Καταρχήν ήμασταν παρέα. Εκτός το ότι ήμασταν παρέα, υπήρχε και μεγάλο σεβασμός και απέναντι στους ποδοσφαιριστές και απέναντι στο τεχνικό επιτελείο. Θεωρώ όμως ότι κλειδί στην επιτυχία, κατά την άποψη δικιά μου, ήταν ότι έγινε ένα πάντρεμα έμπειρων ποδοσφαιριστών, 2-3 έμπειρων ποδοσφαιριστών με τρομερά ταλαντούχων παιχτών, για τους οποίους θέλω να πω ότι είχαν πάρα πολύ όρεξη για προπόνηση, για δουλειά, για επιτυχία. Αυτό μας έβγαλε, πιστεύω, στα ανοιχτά. Πολύ ωραία. Πάντως να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ομάδα του Τυμπακίου δεν έχασε την κορυφή ουσιαστικά στο πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Και ναι, θα λέγαμε ότι ένα κρίσιμο ενδεχομένως σημείο ήταν στο φινάλε του πρώτου γύρου. Καταφέρατε να πάρετε το διπλό μέσα στην Αλικαρνασσό. Ναι. Σωστά. Έτσι. Από τότε που βγήκαμε στην κορυφή, δεν πέσαμε. Λένε ότι εύκολο είναι να βγεις στην κορυφή, δύσκολο να κρατηθείς. Πολύ σωστά. Εμείς όμως καταφέραμε και κρατηθήκαμε καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Από την ώρα που πατήσαμε κορυφή, δεν φύγαμε ποτέ από εκεί. Ναι, ήταν κομικό το παιχνίδι της Αλικαρνασσού. Κάναμε ένα σπουδαίο διπλό, νομίζω από τις πιο ιστορικές νίκες του ΑΟΤ στην ιστορία του. Οπότε ήταν η βάση, θα πούμε, για αυτή την πορεία. Σωστά. Μια σπουδαία ομάδα, Νίκο, η Ρόδοτος, το να κερδίσεις μέσα στην Αλικαρνασσό σίγουρα σας έδωσε, φαντάζομαι, περισσότερη όθηση για την προσπάθεια που κάνατε. Ξέραμε ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτή η νίκη όμως σε μια τόσο δύσκολη έδρα, κόντρα σε μια τόσο ιστορική ομάδα,
Θεωρώ ότι ήταν το ερέθισμα να πιστέψουμε ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σωστά, σωστά. Βέβαια, να πούμε ότι λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήματος ήσασταν στο συν 7, πήγατε στο συν 2, έτσι, ναι. Και όλα έμοιαζαν ότι στο τελευταίο, σε αυτό το παιχνίδι μέσα στο τυμπάκι με τον Ηρόδο θα κρινόταν το πρωτάθλημα. Ήρθε αυτή η απώλεια του Ηροδότου, έτσι, από τη Μινωική. Οπότε την περασμένη αγωνιστική στεφτήκατε και τυπικά πρωταθλητές, coach. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είχαμε μια διαφορά. Ξέρουμε ότι όταν μακρύ το πρωτάθλημα θα υπάρχουν στραβοπατήματα, έτσι, και από εμάς και από τις άλλες ομάδες. Εντάξει, καταφέραμε να είμαστε πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα και πιστεύω ότι δίκαια κατακτήσαμε τον τίτλο. Νομίζω ότι και οι αντίπαλες ομάδες στις δηλώσεις τους αυτό λέγανε, αυτόν πράταμε απέναντί τους, οπότε νομίζω δίκαια κατακτήσαμε τον τίτλο. Σωστά. Νίκο Κουρουθιανάκη, ωστόσο, η αξία του ιτημένου δίνει μεγαλύτερη δόξα στον νικητή, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Γιατί και ο Ηρόδοτος σπουδαία ομάδα. Σίγουρα. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα... Πιστεύω ότι είναι το πιο άξιο πρωτάθλημα που έχει πάρει τον Τυμπάκι λόγω αντιπάλου. Διότι έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα όπως είναι ο Ηρόδοτος, με βαριά φανέλα, με κόσμο, αλλά το κυριότερο ήταν ότι φτιάχτηκε το καλοκαίρι με ποδοσφαιριστές για να συμμετέχει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σωστά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα ακόμα πιο δύσκολο το έργο μας και να είναι τόσο μεγάλη επιτυχία. Πραγματικά έτσι είναι. Κύριε Σουτζή, εσείς δεύτερη άνοδος μέσα σε 3 χρόνια. Σωστά, έτσι δεν ναι. είναι, έτσι, μετά την άνοδο του Ποσειδώνα από την Α2 στην Α1. Τώρα ξανά προπονητής. Φαντάζομαι δεν θέλει και κάτι άλλο ένας προπονητής. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Είμαι στο ξεκίνημά μου. Σε 3 χρόνια 2 ανόδους. Εντάξει, σίγουρα. Δεν αυτό... είναι τυχαίο. Κάτι λέει. Εντάξει, σίγουρα. Θα το πω εγώ, δεν χρειάζεται. Σίγουρα. Είναι μέσα δουλειάς. Το αγαπώ αυτό που κάνω. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Αλλά όταν έχεις και καλούς παίχτες. Γιατί εγώ λέω η διαφήμιση του προπονητή είναι ο ποδοσφαιριστής. Σωστά. Όταν έχεις καλούς παίχτες, καλούς χαρακτήρες και ακολουθούν το δικό σου πλάνο, νομίζω ότι η επιτυχία είναι δεδομένη. Νίκο Κουρουθιανάκη, εσύ έχεις ξαναζήσει κατάκτηση πρωταθλήματος? Εγώ φέτος ήταν το 5ο. Το 5ο. Έχω πάρει 3 με τον Τυμπάκι και 2 με τον Ζάρο. Σωστά, σωστά. Οπότε τα συναισθήματα είναι ναι. γνώριμα. Όμως θέλω να πω ότι το φετινό ήταν για μένα το πιο δύσκολο. Ανταγωνισμός υπήρχε, οπότε αυτά που ήδη συζητήσαμε. Πάμε στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής. Ανθεστίων Τυμπάκι, στο Τυμπάκι θα λέγαμε, έτσι, για τη φιέστα τίτλου. Ένα παιχνίδι φαντάζομαι και εσείς και ο κόσμος το περιμένετε. Ναι, αλήθεια είναι. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ανθεστίων που έκανε δεκτό το αίτημά μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη γιορτή στο σπίτι μας, στον κόσμο μας και να το ευχαριστηθούμε περισσότερο. Εντάξει, είναι ένα μάτς γιορτή, το περιμένουμε όλοι. Είναι μια εβδομάδα χαλάρωσης μέσα εισαγωγικά για εμάς, να φύγουμε από αυτή την πίεση της καθημερινότητας και του πρωταθλητισμού, να το χαρούμε και να μπούμε μετά την επόμενη εβδομάδα σε ένα νέο Γολγοθά που είναι τα Μπαράς και ελπίζω και εκεί να καταφέρουμε να επιστρέψει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τα μπαράζ, 6 μάτς, 3 από τις 7 ομάδες θα ανέβουν. Πρώτο μάτς με τη Νεάπολη, έτσι, 28 Απριλίου στο Τυμπάκι. Στη Νεάπολη. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο, στη Νεάπολη. Νεάπολη, Ρεθυμνιακός, πρωταθλητής Χανίων ανάμεσα σε Κηδονία και Άγιο Ιωάννη, πρωταθλητής Αθηνών από το δεύτερο όμιλο Νέα Ιωνία, από τον Πειραιά πρώτο όμιλο Κερατσίνη και ο Μανδραϊκός από τη Δυτική Αττική. Ένα δύσκολο εγχείρημα, Νίκο Κουρουθιανάκη. Δύσκολο εγχείρημα γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με 6 πρωταθλητές. Οι ομάδες, ειδικότερα της Αθήνας, είναι πάρα πολύ δυνατές, είναι ισχυρές και οικονομικά. Εντάξει, θεωρώ ότι το ίμιση του παντός είναι η αρχή. Από εκεί και πέρα θέλει τύχη, έχουμε καλή ομάδα, πιστεύω στο τέλος θα χαμογελάσουμε. Coach, το ένα από τα 3 εισιτήρια θέλει η ομάδα του Τυμπάκι, ναι, για σίγουρα. Την επιστροφή στην Τρίτη Εθνική. Το θέλουμε πολύ, γι' αυτό κάναμε τόσο κόπο όλη τη χρονιά. Εννοείται ότι θέλουμε να πνεύουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και πάλι. Σίγουρα είναι, όπως είπε και ο Νίκος, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Εμείς θα κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά, ελπίζοντας να καταφέρουμε να πάρουμε τις νίκες που χρειάζεται ώστε να ανέβουμε κατηγορία. Και να κλείσουμε με ένα μήνυμα στον κόσμο Τυμπακίου, που είναι ο 12ος παίκτης της ομάδας, μία από τις πιο δυνατές έδρες στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, το Τυμπάκι ανέκαθεν ήταν μια ομάδα με δύσκολη έδρα, πολύ κόσμο. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ και θέλουμε να συνεχίσει να είναι δίπλα μας σε αυτό το δύσκολο αγώνα και ελπίζοντας να πανηγυρίσουμε ξανά δεύτερη φορά την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική.
Να κλείσουμε με σένα, Νίκο. Ναι, και εγώ από την πλευρά μου είμαι τόσα χρόνια εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Θέλω να δω ένα γήπεδο όπως προχθές με τον Ηρόδοτο, mm-hmm. που πραγματικά θύμισε παλιές εποχές στο κομμάτι της στήριξης. Και να τους υποσχεθώ ότι θα κάνουμε το καλύτερο και ό,τι είναι δυνατόν, τόσο ώστε να επαναφέρουμε την ομάδα στην Καμεθνική. Να το ευχηθούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Να είστε καλά.